Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη. Καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Είπαμε χθες κάποια πράγματα που αφορούν τα σχολεία, τη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, άμεσα συνυφασμένα με τα σχολεία είναι και τα ΚΔΑΠ, ναι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Να δούμε όμως τι γίνεται στη δική μας περιοχή, αν αρκεί ο αριθμός των λειτουργούντων, αν θέλεις, κέντρων αυτών των δομών και την σχετική επερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό, για το πόσα δηλαδή παιδιά μένουν εκτός των δομών. Λοιπόν, τα ΚΔΑΠ, όπως σωστά επεσήμανες, είναι μια, αν θέλεις, συνέχεια της σχολικής, της όλης σχολικής λειτουργίας, έτσι, και διαδικασίας και εκπαίδευσης. Έχουν να κάνουν καταρχήν με την απασχόληση παιδιών και έχουν το επίσης σημαντικό, έχουν να κάνουν και με την εργασία, με εργαζόμενες μητέρες που μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους για να μπορούν να απασχοληθούν. Σε μια περίοδο λοιπόν που η ανεργία καλά κρατεί ακόμη παρά τις όποιες μειώσεις και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτά θα αποδείξουν στην πραγματικότητα και που πολλές μητέρες έχουν ένα ωράριο σε διάφορες εργασίες, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα πάντα, όχι το δημόσιο. Το δημόσιο, είπαμε, είναι η αγελάδα που τρέφει του ενός μήνα που τρέφει τους 11, τους 12. Άσε τώρα, μιλάμε για τις άλλες μητέρες, που τα παιδιά τους θα πηγαίνουν στα ΚΔΑΠ. Και φέτος, με αυτή την κρίση, αντί να αυξηθούν οι θέσεις των παιδιών, μειώθηκαν κατά το ίμιση, τουλάχιστον στην περιοχή μας, και αυτό αποδεικνύεται από στοιχεία. Ειδικότερα, στα Γιάννενα, η κυρία Μερόπη Τζούφη καταθέτει και λέει ότι 1001, και το ένα έχει σημασία, 1001 παιδιά λιγότερα φέτος στα ΚΔΑΠ, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του νομού Ιωαννίνων. Στα Σπρωτεία, 500 παιδιά λιγότερα στα ΚΔΑΠ που λειτουργούν στα Σπρωτεία. Επερώτηση από ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής των επερωτώντων την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αλλά η επερώτηση, τι να την κάνω την επερώτηση. Το θέμα είναι ότι ήδη η σχολική περίοδος έχει αρχίσει, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο, δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου και ακόμη καμία λύση δεν έχει δοθεί. Είναι πολύ σημαντικές δομές και επιμένω, πέρα από τον εκπαιδευτικό και δημιουργικό χαρακτήρα που έχουν όσον αφορά την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, είπαμε υπάρχει και η άλλη, η κοινωνική διάσταση, την οποία να μην την υποτιμούμε καθόλου. Κατά τα λοιπά, έτσι, μιλάμε για μείωση των πληθυσμών στην Ήπειρο και πανελλαδικά, αλλά εγώ μιλάω για την Ήπειρο. Μιλάω για μείωση των πληθυσμών σε δήμους της Θεσπρωτείας σε ποσοστά πολύ υψηλά και έρχεται και η Εκκλησία και διαβάζουν εγκύκλιους οι Άγιοι Πατέρες, η Ιερά Σύνοδος κατά των Αμβρόσεων. Εντάξει, Σεβασμιότατοι, κατά των Αμβρόσεων, αλλά δώστε κι εσείς, δεν ξέρω, η κάθε Μητρόπολη, δεν ξέρω πώς, βοηθήστε να έρθουν τα παιδιά στον κόσμο, αλλά να μπορούν και να ζήσουν. Έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω σε πόσο έκοψε τη φόρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Ανδρουλάκης, με την δήλωση που έκανε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είπε ότι δεν θα δοθούν χρήματα για υποψηφίους, αν θέλεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, πρώτου βαθμού. Τώρα, Βαγγέλη, πάνω που είχαμε αρχίσει να ακούμε κάποια ονόματα, να λέμε όχι προς τα δω, όχι προς τα εκεί, ξανανακατεύεται η τράπουλα, νομίζω, ε. Λοιπόν, η δήλωση του κ. Δουβλάκη επιδέχεται μάλλον δύο ερμηνείων. Η μία ερμηνεία είναι ότι αν είμαστε καλοπροαίρετοι, ρε παιδί μου, και θέλουμε να το πιστέψουμε, έτσι δεν είναι, ότι είναι, λέει αλήθεια. Γιατί ξέρεις, η πολιτική, με όμικρο ιώτα, ναι, άλλα σκέφτονται, άλλα λέγουν και άλλα εννοούν, κατά κανόνα, έτσι. Αυτά για να μην κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους. Εαυτούς λέω και αλλήλους. Τώρα, επιδέχεται λοιπόν δύο ερμηνείων. Η μία ερμηνεία είναι ότι όντως, όπως είπε, δεν θέλει να κομματικοποιήσει τις εκλογές πρώτου βαθμού, δηλαδή τις εκλογές των Δήμων, γιατί
πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να επιλέγουν, δίνοντας χρήσμα σε κάποιους υποψήφιους, κομματικό χρήσμα, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, γιατί πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να επιλέγουν τους καλύτερους που τους γνωρίζουν, έτσι που γνωρίζουν μεταξύ τους, υπάρχει μία όσμωση, γνωρίζουν ποιο θα ήθελαν να ψηφίσουν και να μην δεσμεύονται, αν θέλεις, από κομματικά δεσμά, εισαγωγικά δεσμά, ή να μην υποχρεώνονται πάλι με εισαγωγικά από κομματική έτσι γραμμή και να ψηφίζουν κάποιον τον οποίο δεν θεωρούν κατάλληλο γιατί τον υπέδειξε το κόμμα. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη και καλόπιστη ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία έχει να κάνει με το μια σκέψη του κ. Ανδρουλάκη, λέω τώρα εγώ, προσπαθώ να ερμηνεύσω, ρε παιδί μου, να μπω στο υποσυνείδητό του, να διεισδύσω βαθιά. Να λέω ο Ανδρουλάκης ότι, εντάξει, τρίτο κόμμα είμαστε, αλλά επειδή είναι προσγειωμένος, θέλω να πιστεύω, μην πετάμε και στα σύννεφα, στο 10, 11, 12% είμαστε. Να πάμε και στο 13, άντε και στο 14. Τι να λέει αυτό. Και με δεδομένο ότι στις τοπικές κοινωνίες οι αυτοδιοικητικές εκλογές ούτως ή άλλως είναι χαλαρές και δεν υπακούν όλοι σε εισαγωγικά στην κομματική γραμμή, άρα σου λέει γιατί να χρήσω υποψήφιο κάποιον εγώ και να χάσει αυτός ο υποψήφιος αν δεν είναι κατάλληλος και δεν έχει την αποδοχή των τοπικών κοινωνιών, της τοπικής κοινωνίας σε προκειμένου, την έξωθεν καλή μαρτυρία και να χρεωθεί την ήττα το ΠΑΣΟ. Οπότε τους αφήνω ελεύθερους. Τώρα, απ' την άλλη, έκανε μια επισήμανση σε κάποιους, σωστή, σε κάποιους έκοψε το βήχα ή έκοψε τη φόρα. Τη φόρα, σωστά. Λοιπόν, για παράδειγμα, να πω εδώ για την Οικουμενίτσα λίγο. Εδώ στην Οικουμενίτσα, αυτός που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ μέχρι πρότινος και ήταν επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιάννης Γόγολος, δήλωσε από πέρυσι ακόμη ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος εκ νέου στις προσεχείς εκλογές που θα διενεργηθούν του χρόνου. Αυτό αμέσως άνοιξε την όρεξη σε κάποιους άλλους οι οποίοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι. Για παράδειγμα, ο κύριος Παναγιώτης Δαΐς, καθόλου αξιόλογος και ικανός συμπολίτης, με ένα μειονέκτημα, ένα δεσαβαντάζ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι μένει εκτός Οικουμενίτσας, μένει στην Αθήνα, αλλά αυτό ενδεχομένως το υπεκεράσει με δικούς του τρόπους, έχει εκδηλώσει ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος και μέχρι χθες τουλάχιστον, πριν ανακοινώσει ο κ. Ανδρουλάκης, να ήταν υποψήφιος με χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα τι θα κάνει ο κ. Παναγιώτης Δαΐς. Για παράδειγμα, αναφέρομαι σε αυτόν γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μπορούσα να πω και άλλα ονόματα και εδώ και στα Γιάννα κτλ. Τι θα κάνει ο κ. Παναγιώτης Δαΐς. Θα κατέβει ως ανεξάρτητος. Άρα, αν χάσει τις εκλογές, την ήττα τη χρεώνεται αυτός. Αν τις κερδίσει, ποιος τις πιστώνεται, αυτός ή το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στα Γιάννενα, για παράδειγμα. Ο κ. Μωυσής Ελισάφ. Θα έχει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και όχι. Το δήλωσε. Ο κ. Μπέκας, που είναι από τον ίδιο, είναι ομογάλακτη με τον κ. Ελισάφ, θα έχει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και όχι. Και αν κερδίσει ένας από τους δύο, λέμε τώρα, αφού και δύο ενδιαφέροντα είναι υποψήφοι, ποιος θα πιστωθεί θα χρεωθεί την ήττα. Αυτά έτσι, αγαπητή Βίκη, μετά την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη. Και εδώ θα είμαστε. Έχουμε να πούμε μέχρι τις εκλογές. Όρεξη να έχουμε και υπομονή να μας ακούνε. Λοιπόν, αυτό το θέμα τώρα που θα αναλύσει στην επιμελητηριακή θητεία, έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος και το ίξης αφήξης. Εδώ και 4 χρόνια νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ίσως και περισσότερα. Ναι, και περισσότερα. Επιμελητηριακή θητεία 2 ετών, όχι 4. Άντε ξανά παίρνε μία παράταση, ξαναγύρναγε, ξαναδινόταν παρατάσεις και ούτε καταλήξαμε κάπου. Λοιπόν, σύμφωνα με έγκυρο ρεπορτάζ, θα ανακοινωθεί συντόμως, από επίσημα κυβερνητικά χείλη, ότι επίκειται νομοθετική ρύθμιση με την οποία αυτό το X αφήξεις, όπως εύστοχα επισήμανες, περί μιας ή δύο θητιών στην Προεδρία των Επιμελητηρίων, παίρνει τέλος. Και ό,τι ισχύει, και να σου πω και κάτι, με συγχωρείς, και αυτό είναι και το λογικό, ό,τι ισχύει για όλους τους αιρετούς, δηλαδή δεν μπορεί ο Δήμαρχος να έχει δυνατότητα να είναι υποψήφιος, και καλά και λογικό είναι, όσες φορές θέλει, αν αυτός αντέχει, έχει αντοχές και αν ο λαός τον επανεκλέγει,
40 χρόνια δήμαρχος. Λέγαμε προχθές τον κύριο Καψάλη του Καλπακίου, το φίλο μου. Έτσι. Μιλάμε για τον κύριο Γαχρημάνη. Κοντεύει να κλείσει 30 ετία. Μισό λεπτό, πώς την έκλεισε. Μπορεί. Γιατί μπερδεύουμε και μπορεί, μπορεί, από μπορεί. Μετσόβου. Νομίζω σε ένα χρόνο την κλείνει. Του χρόνου νομίζω ήταν ουνού. Έτσι. Δηλαδή, αν ήταν δημόσιο υπάλληλο ή στην αστυνομία, θα είχε εξαντλήσει την ιεραρχία, α πούμε. Λοιπόν, είναι ξανά υποψήφιο. Καλά κάνει. Αφού έχει αντοχές, χαρά στο κουράγιο του και του κ. Κακλαμάνη. Και του κ. Κακλαμάνη, είπα. Ναι. Κ. Καχρημάνη και του κ. Καψάλη και οποιοδήποτε άλλου ασχολείται με τα κοινά είναι, και είναι αιρετός. Ο αιρετός έχει την νομιμοποίηση τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Άρα είναι όσες φορές θέλει. Γιατί με τους προέδρους των επιμελητηρίων να υπήρχε αυτός ο περιορισμός των δύο θητιών, και πολύ καλά λοιπόν η κυβέρνηση φέρει ρύθμιση, εντός των ημερών θα ανακοινωθεί, που καταργείται αυτός ο περιορισμός. Άρα, όσοι οι πρόεδροι επιμελητηρίων έχουν δύο θητείες, έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και τρίτη. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τώρα στη Θεσπρωτεία με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου για δεύτερη θητεία, τον Αλέκο τον Πάσχο, ο οποίος είχε δηλώσει, τώρα είχε δηλώσει γιατί κουράστηκε, γιατί έχει σκοπό να ασχοληθεί με κάτι άλλο, ή γιατί, λόγω περιορισμού στις θητείες, ότι δεν θα είναι εκλεγμένος υποψήφιος και κάποια στελέχια, έτσι, και συνεργάτες του, άρχισαν ήδη να προετοιμάζονται. Αν και είναι νωρίς, να προετοιμάζουν το έδαφος και να ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Τώρα, τι θα κάνει ο Αλέκος ο Πάσχος, για παράδειγμα, και δεν είναι ο μόνος, είναι κι άλλοι. Και άλλα μιλητήρες. Δεν είναι και ο Δημητρίου, νομίζω. Δεύτερη θητεία, δεν είναι. Βεβαίως. Τα Γιάννενα και ο Δημητρίου. Ναι. Έχω την εντύπωση πως και ο κύριος Δημητρίου να είναι η δεύτερη θητεία του. Τι θα κάνουν, θα ξανά είναι υποψήφιοι. Και αυτά, εδώ να είμαστε. Να τα λέμε. Έχουμε να τα λέμε. Καλή σα νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.